Μία από τις ωραιότερες ιστορίες αγάπης όλων των εποχών, η πεντάμορφη και το τέρας μεταμορφωμένη σε ένα παραμυθένιο μπαλέτο από τον χορογράφο Thierry Malantin, σε μουσική του Πιωτήλιτς Τσαϊκόφσκι, παρουσιάζεται στην ψηφιακή σκηνή του Christmas Theater, από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου στη φαντασμαγορική παράσταση συμμετέχουν το μπαλέτο Malantin της Γαλλίας και η Συμφωνική Ορχήστρα των Βάσκων. Η Πεντάμορφη και το Τέρας είναι ένα υπέροχο παραμύθι της εποχής του διαφωτισμού που έγραψε αρχικά η Γαλλίδα Γκαμπριέλ Μπαρμπό το 1741 αλλά έγινε διαδεδομένο στην εκδοχή που ξανά έγραψε το 1756 μια άλλη Γαλλίδα, η Ζαν Μαρί Λεπρένς Ντεμπομόν. Παράλληλα δείτε και το θεατρικό έργο του Μινά Βιντιάδη Τάρταρο Δάκινο που πάει στο Ηράκλειο μέσω διαδικτύου. Λίγα λόγια για την Πεντάμορφη και το Τέρας. Πολλές παραλλαγές της αρχικής ιστορίας έχουν δημιουργηθεί σε όλο τον κόσμο από τότε, ταινίες, όπερες και τώρα μπαλέτο. Η ιστορία μιλάει για μια νεαρή κοπέλα η οποία θέλοντας να σώσει τη ζωή του πατέρα της, αποφασίζει να ζήσει στον πύργο ενός ανθρωπόμορφου τέρατος, για να ανακαλύψει ότι εκείνο δεν είναι καθόλου σκληρό και άκαρδο, όπως φαίνεται αρχικά. Η Πεντάμορφη είναι εντυπωσιακά σεμνή, σχεδόν αγία, όσον αφορά στο πως έμπρακτα θυσιάζεται για την οικογένεια της αφοσιωμένη στον πατέρα της, γεμάτη κατανόηση και συγχώρεση, ανακαλύπτει την αγάπη, τη μόνη, την πραγματική, την αληθινή, σε ένα τέρας, ένα ανθρωπόμορφο τέρας που μέσα στην αγκαλιά μιας πεντάμορφης αγίας, θα μεταμορφωθεί ξανά σε άνθρωπο και μάλιστα πολύ όμορφο. Ο Thierry Malantin είναι ένας από τους σπουδαιότερους Γάλλους χορογράφους της εποχής μας. Το μπαλέτο του Μέδρα την πόλη Μπιαρίτς της Γαλλίας παρουσιάζει σπουδαίες παραστάσεις γεμάτες συνέστημα και δύναμη. Μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης όλων των εποχών έρχεται να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη διαδικότητα της ύπαρξης. Η πεντάμορφη Μπέλ ενσαρκώνει την ψυχή μας ενώ το τέρας, τη ζωτική δύναμη και τα ένστικτά μας. Η ιστορία αυτή αναδεικνύει την ουσία του χορού, αυτό το μοναδικό σύμπαν που ξεδιπλώνει. Πλώνεται μέσα μας και δίνει όθηση στην αναζήτηση της ισορροπίας ψυχής και σώματος. Ο μεγάλος ποιητής σκηνοθέτης Ζαν Κοκτό στην δική του κινηματογραφική εκδοχή αυτής της ιστορίας αναφέρει πως το ταξίδι μέσα μας είναι ακόμα πιο συναρπαστικό από κάθε άλλο ταξίδι. Το σώμα μας μοιάζει στέρεο, αλλά τα μόρια που το συνθέτουν είναι χωρισμένα από διαστήματα το ίδιο τεράστια όσο αυτά που μας φαίνονται να χωρίζουν τα άστρα. Το μόνο δυνατό άπειρο είναι μέσα μας, δηλώνει ο ίδιος. Η χορογραφία δημιουργήθηκε πάνω σε μια σπουδαία μουσική, την 6η συμφωνία του Τσαϊκόφσκι σε Σιελάσσονα, έργο 74, τη λεγόμενη Παθητική που ήταν το τελευταίο έργο που έγραψε. Όπως έλεγε και ο ίδιος, όλα είναι μαγευτικά, όπως ένα παραμύθι. Τι είναι όμως αυτό στο οποίο οφείλεται όλη αυτή η λαμπρότητα και οι τόσες πολλές τιμές που μου γίνονται, το ασήμαντο γεγονός ότι μπορώ να μετατρέπω τους πόνους μου και τις ταπεινώσεις μου σε ήχους. Η Πεντάμορφη και το Τέρας παρουσιάζεται με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια εποχής κάτω από τους ήχους της σπουδαίας 6η συμφωνίας του Πιωτήλιτς Τσαϊκόφσκι. Παράσταση ΣΟΕ, Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 στις 8 μετά μεσημβρία, Σάββατο 13 Μαρτίου 2021 στις 4 μετά μεσημβρία και στις 8 μετά μεσημβρία, Κυριακή 14 Μαρτίου 2021 στις 4 μετά μεσημβρία και στις 8 μετά μεσημβρία, Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 στις 8 μετά μεσημβρία.